Εν μέσω κακοκαιρίας και θερμοκρασιών που για την Κρήτη θεωρούνται ιδιαιτέρως χαμηλές, έμειναν χωρίς καλοριφέρ και θέρμανση αρκετά τμήματα σχολείων του Ηρακλείου. Είτε λόγω βλάβης, είτε λόγω παλαιότητας των σωμάτων, είτε λόγω καθυστέρησης στην παραγγελία του πετρελαίου, είτε λόγω οικονομίας, κάποια παιδιά έμειναν παγωμένα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε μαζικότητα για να κινητοποιηθούμε. Έτσι. Φτάνουν και ένα περιστατικό να συμβεί. Ένα παιδί, ας πούμε, μια τάξη τέλος πάντων να κρυώσει. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να γίνεται. Και συνέβη αυτή τη φορά. Συνέβη σε κάποια σχολεία, ναι. Τώρα, ποιος ευθύνεται, αν είναι αμέλεια κάποιου, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά εμείς ξέρουμε πάντως ότι κάποια σχολεία μείνανε χωρίς θέρμανση. Η Αντιδημαρχία Παιδείας, κυρία Μωραΐτη, δεν είχε αιτήματα ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο ή ότι έχουμε χαλασμένους καυστήρες. Από όσο ξέρω, η τεχνική υπηρεσία έτρεξε να κάνει τις συντηρήσεις που έπρεπε. Αν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, ίσως ήταν τυχαία, ίσως οφειλόταν σε κάποιο γεγονός που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί και με τέτοιες συνθήκες. Ξεκαθαρίζοντας ότι τόσο η συντήρηση όσο και η προμήθεια για το πετρέλαιο θέρμανσης έγινε έγκαιρα, η αρμόδια αντιδήμαρχος Ηρακλείου Στέλλα Αρχοντάκη επισήμανε ότι απαιτείται μέριμνα και από τους διευθυντές, προκειμένου τέτοιες κρύες ημέρες να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, που πάντως εκτός του ότι δυσκολεύουν πολύ τις συνθήκες για τα παιδιά, δεν τιμούν σε καμία περίπτωση το ρόλο του σχολείου. Εμείς δεν είχαμε καμία ειδοποίηση από τα σχολεία για έλλειψη πετρελαίου ή για μη συντήρηση καυστήρων, γιατί αυτό είναι θέμα της τεχνικής και το πόσο γρήγορα ο κάθε υπεύθυνος του σχολείου ειδοποιεί την τεχνική υπηρεσία έτσι ώστε να είναι έτοιμος σε ένα επικείμενο χιονιά. Δεν έχει γίνει έγκαιρη συντήρηση και στους καυστήρες, αλλά πολύ περισσότερο και σε πολλά σώματα τα οποία λόγω παλαιότητας, τι άλλο, έχουν χαλάσει, οπότε υπήρχε ανάγκη, ας πούμε, αντικατάστασής τους και επειδή τη χιονιά δεν μπορεί να την προβλέψεις, πολλά σχολεία μείναν χωρίς θέρμανση. Επιπλέον από την Ένωση Γονέων καυτηριάστηκε έντονα η οδηγία περί μη υπερκατανάλωσης πετρελαίου, εξηγώντας ότι συχνά ερμηνεύεται λανθασμένα σε κάποια σχολεία που χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και όλα λειτουργούν κανονικά, τα σχολεία να έχουν θέρμανση μεταβίας για ένα δίωρο λόγω οικονομίας. Υπάρχουν γενικές οδηγίες από την κυβέρνηση ώστε να μην έχουμε υπερκατανάλωση, μέσα δηλαδή στα γενικά πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι λίγο δύσκολη η ερμηνεία του όρου. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θέλει να αφήνει Παρασκευή το θερμοστάτη να ανοίγει όταν το σχολείο είναι κλειστό ή να δουλεύει, ας πούμε, από γεύματα κτλ. Αλλά ο όρος υπερκατανάλωση εν μέσω του χειμώνα χρήζει και πολλών διαφορετικών ερμηνειών.